Ο δορυφόρος A-Kid αρχίζει το ταξίδι του στις 4, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι διαστημικοί κακοί απειλούν τη γη από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Batman και ο Robin πρέπει να προστατεύσουν πολύτιμα στρατιωτικά έγγραφα στις 5 παρα 20 και ενώ τα αντίθετα νιάτα έρχονται στις 5 και 10, το με στυλ και φαντασία έχει κάτι για σας στις 6. Διατάξτε μπαμπά και στρατηγικές για την αγάπη στις 6:30, ενώ ο υφώτης της ασφάλτου εισβάλλει ορμητικό στις 7. Ο τροχός της τύχης γυρίζει στις 8 και η ψαροκοστούλα μας επισκέπτεται καυστική στις 9. Ενώ στις 9 και 10 άλλη μια κακία καταλήγει σε καλή πράξη στον άγγελο κατά λάθος. Στις 10 παρατέταρτο ζήλια και σατανικά σχέδια στην οικογένεια, ενώ η ομάδα Α ξεσκεπάζει ένα βρώμικο κύκλωμα στις 11 παρατέταρτο. Και όλα αυτά... Δεν υπάρχει σκηνοθέτη στον κόσμο που να κάνει ταινία αγωνίας, ψυχολογικό θρίλερ και να μην έχει επηρεαστεί έστω και υποσυνείδητα από τη δουλειά του Hitchcock. Όταν κάποιος είναι τόσο κλασικός πια στο είδος του σκηνοθέτης και έχει εφεύρει τόσες πολλές φόρμες, είναι τελείως αδύνατο να αποφύγεις κάποιο από τα πλάνα σου ή κάποιο από τις σκηνές σου να θυμίζει Hitchcock. Εμείς δεν το λέμε αντιγραφή, οι σκηνοθέτες το λένε αφιέρωμα στο Hitchcock. Οι ταινίες του Νίκου Μαστοράκη. Σάββατο 27 Οκτωβρίου, μόνο στον Αντένα.